και από το στόμα του Πατρός Σεβαστιανού και από το στόμα του κυρίου Προέδρου και από το στόμα του κυρίου Στεφανή, του αρχηγού μας. Συγκίνηση σημαίνει ότι η ψυχή κουνιέται. Δεν μένει όπως ήρθε. Αλλά κάποιο αποτύπωμα χαράσεται επάνω της, όχι ως εντύπωση, αλλά ως βίωμα. Όταν ερχόμουν και ήθελα να έρθω, έτσι πολύ που ήθελα να έρθω, ερχόμουν με μια βαθύτερη έτσι εσωτερική προσδοκία, την οποία θα ήθελα να την μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που με οδήγησαν εδώ και μου δημιουργούσαν μια προκαταρκτική αίσθηση χαράς και συγκινήσεως. Το πρώτο είναι ότι έχω ρίζες προς αυτή τη μεριά και μάλιστα προς την, ας το πω, μη ελευθερωμένη ελληνική μεριά. Η προγιαγιά μου, από την πλευρά της μητέρας μου, γεννήθηκε στην Αχρίδα. Η γιαγιά μου το 1900 στο μοναστήρι. Η μητέρα μου στη Θεσσαλονίκη και εγώ στη Θεσσαλονίκη βέβαια. Έχουμε στο μοναστήρι το σπίτι των παππούδων μας, το οποίο έχει ακόμη ελληνικά χαρακτηριστικά, επιγραφές, αποτυπώματα πολιτισμού, ζωής, ιστορίας. Ερχόμενος λοιπόν εδώ, αισθανόμουν ότι θα πατήσω λίγο στον αναστεναμό της ιστορίας, αν μπορώ να το πω. Η Μακεδονία δεν είναι ελεύθερη όπως θα θέλαμε και όπως θα έπρεπε. Και σε αυτό δεν φταίνε κάποιοι άλλοι όσο φταίνε εμείς. Αυτό πονάει, πληγώνει. Δημιουργεί την πληγή μιας ειλικρινής ενδόμητης εξομολόγησης. Και δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά έχουμε συγγενείς μέσα. Εγώ έχω δεύτερα ξαδέρφια που δεν είναι στο ελλαδικό χώρο και παλεύουν με την ταυτότητά τους. Αυτό ήταν το ένα που με έφερνε στο κέντρο. Υπήρχε ένα δεύτερο. Δεν θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, ήταν νομίζω το 2016, τον Ιούνιο. Το Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδιανογιάννη οργάνωσε μία ημερίδα για την εθνική ταυτότητα της Ελλάδος, θέλοντας να δείξει τι σημασία έχει αυτή η ταυτότητα και πόσο κινδυνεύει. Εκεί καλέσανε ανθρώπους του πνεύματος, της κοινωνίας, της τέχνης, της δημοσιογραφίας, του αθλητισμού, της ζωής, χαρακτηριστικούς ανθρώπους για να περιγράψουν ακριβώς αυτή την ταυτότητα. Ήταν παρόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη σύζυγό του. Ήταν παρόν ο Πρίτανης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν παρόντες. Είχε εκπροσωπηθεί ο Αρχιεπίσκοπος που δεν μπορέσε να έρθει, παρόντες όλων των θεσμικών φορέων οι κορυφές, παρούσες οι κορυφές. Εκεί μέσα σ' όλους ήταν και ένας ενδιαφέρον τύπος, χαριτωμένος, με μαλλιά δεν ήταν πολύ κουρεμένος όπως και τώρα, ήταν ο πρόεδρος της κοινότητος Κέλης. Και ήταν μια δημοσιογράφος που του έκανε διάφορες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν καθόλου θεωρητικές. Είχαν να κάνουν με την ζωή, την καθημερινότητα. Από ό,τι κατάλαβα, σας είχαν καλέσει για να δώσουν μια απάντηση δήθεν, αυτές που δίνονται στις ημερίδες, στο πρόβλημα της οικογενειακότητας και το δημογραφικό το οποίο υπάρχει στην πατρίδα μας. Το οποίο το έχουν με ενδιαφέρον όσοι έχουν κάνει ένα ή δύο παιδιά.
Και εκεί μιλούσαν και. Όπου εγώ έκπληκτος ήμουν και εγώ στους καλεσμένους, συγχωρέστε με τη λέξη επισήμως, για να πω και εγώ κάποια λόγια με κάποιους άλλους να συζητήσουμε θεωρίες. Αυτό το οποίο πούμε από εκείνη την ημερίδα ήταν, θα το πω, όχι αγαπητός μόνο, μου έγινε και σεβαστός πρόεδρος σας εδώ. Γιατί είπε αλήθειες, με όλη του την καρδιά και έδινε απαντήσεις, τις οποίες και τις θυμάμαι, δεν θα ήθελα να πω τώρα για αυτά τα πράγματα, οι οποίες εμένα μου έμεναν πολύ χαραγμένες στην καρδιά και είπα από μέσα μου, θέλω να πάω στην Κέρι. Αυτό ήταν ένα δεύτερο στοιχείο που με έφερνε σήμερα εδώ και μου δημιουργούσε αυτή την πρόγευση της χαράς και της συγκινήσεως. Ήθελα να πάρω και θέλω να πάρω κάτι πολύ οχηματός. Να μοιραστώ ίσως την ειλικρινή αναζήτησή μου και να πάρω κάτι που έχει να κάνει πολύ με την ταυτότητά μας. Την πολιτισμική μας ταυτότητα, την εθνική μας ταυτότητα, την ταυτότητα της πίστεώς μας, όλων λοιπόν που ζούμε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που ονομάζεται Ελλάδα. Και υπάρχει και κάτι τρίτο. Και το τρίτο βέβαια ήταν η συγκυρία της σημερινής ευκαιρίας. Και ήταν η τιμή προς τον επίτιμο αρχηγό μας του στρατού, τον κύριο Στεφανή. Τον κύριο Στεφανή τον γνώρισα το 2015, ήταν. Ενώ εδώ είμαστε στο βορειοδυτικό άκρο της ελληνικής επικράτειας, περίπου, τον εγνώρισα στο νότιο ανατολικό, τότε που ήταν στρατηγός στη Ρόδο. Τον εγνώρισα γιατί συνέπεσε εκείνο τον καιρό να έχω κάποιο ενδιαφέρον εθνικό, νομίζω, με τον Καστελόριο. Η γνωριμία μου εκείνη με έκανε να νιώσω περισσότερο Έλληνας. Τι θα πει Έλληνας. Τι θα πει ζωή. Τι θα πει πάθος για τις αξίες. Τι θα πει να είναι κάποιος ακούραστος, ανυποχώρητος, αμετακίνητος. Είπατε κύριε Αντιπεριφερειάρχα τρία πράγματα. Ότι πάντοτε ενωμένοι, πάντοτε έτοιμοι για να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι. Κάπως έτσι δεν το είπατε. Εγώ το πήρα αυτό το μήνυμα στρατηγικό από εσάς. Ένα μήνυμα ενότητος, ένα μήνυμα διαρκούς ετοιμότητος. Έπαιρνα τηλέφωνο σε απίθανες ώρες και ρωτούσα. Και έλεγα, μήπως ξεκουράζεστε. Η απάντηση ήταν ότι ο στρατηγός ποτέ δεν ξεκουράζεται. Δεν του ξεκουράζει. Ποτέ δεν κοιμάται. Ποτέ δεν τρώει. Ποτέ δεν κάθεται. Το έτοιμη. Αυτή την ετοιμότητα. Αυτή έβγαινε από μια αγάπη. Από μια πίστη. Ακούστηκε προηγουμένως σε κάτι άλλο. Για την εξαναγκαστική πορτοποίηση των αξιών. Εσείς το είπατε. Ότι μας εξαναγκάζουν σε μια πορτοποίηση των αξιών. Για κάποιοι αμήνονται, είναι σκληροί. Και είπατε, εσείς είπατε κύριε Πρόεδρε, κάτι άλλες εκφράσεις. Ότι νίκησε τους αριθμούς, είπατε, το έθνος μας, η ιστορία μας. Ο μικρός λαός μας που είναι πολύ μεγάλος, νικάει τους αριθμούς. Είπατε μια άλλη έκφραση ότι γιατί και αυτό το είδα εγώ στο πρόσωπο του αρχηγού και στη ζωή του, ότι τροπιάζει και ξεφτιλίζει κατά κάποιο τρόπο τη μετριότητα. Και είπατε και εσείς ότι νίκησε το χρόνο, κύριε Αντιπεριφερειάρχε. Έτσι είναι. Μπορεί να νικήσει κανείς τον χρόνο, τη μετριότητα, τον συμβιβασμό, τους αριθμούς, τη λογική, τη φύση του ακόμη. Αν έχει μέσα του πιστεύει.
πιστεύω τα δυνατά. Αν έχει τη δύναμη ακριβώς αυτής της πίστεως σε ιδανικά που μπορεί να τον συγκινεί, δηλαδή να τον συγκλονίζει, να τον κινεί ολόκληρο, να τον αλλάζει και να του δίνει δυνάμεις εκεί που η λογική θέλει πως δεν θα πρέπει να έχει δυνάμεις. Και απαντήσεις εκεί που δεν θέλει να πρέπει να απαντήσεις. Λέω λοιπόν ότι τότε γνώρισα και πήρα ελπίδα μέσα από τον αρχηγό μας για το γεγονός ότι πολλά πράγματα που νομίζουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν, γίνονται. Και πήρα την ελπίδα και για το έθνος μας, που φαίνεται να πεθαίνει, δεν πεθαίνει, μπορεί να μην πεθάνει. Κρύβει μέσα του αποθέματα ανεξάντλητα, τα οποία είναι ανεξάντλητα αποθέματα ιδανικών. Δεν θέλω να κάνω καμιά ομιλία για να αναφερθώ σε σχόλιο που προέρχεται σε αυτά τα πολύ ωραία που είπε στην εισαγωγική του προσφώνηση και στο χαιρετισμό ο κύριος Πρόεδρος. Πώς σήμερα τα πράγματα δυσκολεύουν και αλλάζουν. Πώς σήμερα όλοι μιλάμε για μια ειρήνη δήθεν, είναι δήθεν η ειρήνη αυτή και στην ουσία προδίδουμε τις αξίες, προδίδουμε αυτό που μπορεί να βγει από ένα καλό πόλεμο, από μια ετοιμότητα για να αγωνίζεται κανείς διαρκώς να πολεμήσει. Καθώς λοιπόν έτσι υπήρχαν αυτά τα τρία, θα σας πω τώρα τι πήρα φεύγοντας. Έτσι ήρθα. Άκουγα την ομιλία, γιατί ομιλία ήταν πάντα αυτός ο χαιρετισμός, παρά το ότι τα πέντε σύντομα του πατρός Σεβαστιανού. Δεν τα ήξερα εγώ. Και έτσι όπως τα λέγατε με κλειστά τα μάτια, σε μένα τουλάχιστον δημιουργούσατε πραγματικά έναν φιλότιμο παρμό. Να πω αντί να έρχομαι και να μου λένε ο Άγιος Μεσογέρας και ο Δευτερογωγιός, τι πρέπει να γίνω σήμερα με τις σημερινές προκλήσεις. Παρουσιάσετε όλα αυτά τα πρότυπα των ανθρώπων, τόσο περιγραφικά, ήταν όντως συγκινητικά. Ο κύριος Μοβρανίδης, είπατε όλη αυτή την ιστορία, τις αναφορές, τα κρυγιά της, τους στρατηγούς του, πώς Απόστολο Παύλο, ολοζώντανα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε καλύτερος χώρος σήμερα να βρίσκεται κανείς από αυτόν τον τόπο. Να ακούσει αυτά τα μηνύματα, να κολυμπήσει μέσα σε αυτά τα μηνύματα και να αναστηθεί μέσα από αυτά τα μηνύματα. Να βγάλει αυτή την συγκίνηση. Μίλησε πάλι ο αρχηγός μας που λέει βλέπεις τη σημαία να δακρύζεις. Όταν ψάχνεις τον εθνικό ύμνο να τρέμεις. Όταν λες τον υπερμάχο να σου βγαίνουν αναστεναγμία με την ψυχή σου. Αυτά χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή ακριβώς είναι και η αλήθεια της ζωής μας εδώ πέρα. Το δέσιμο των ιδανικών της πίστεως και τα ιδανικά της πατρίδος που τα έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Θα πω ένα περιστατικό και θα κλείσω, γιατί είναι συγκλονιστικό. Όταν είχαμε ολοκληρώσει το εκκλησάκι στη Στρογγύλη, η οποία είναι το νοτιοανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας, γης ξηράς, και το πολυτιμότερο ίσως, διότι έχει ΑΟΣ δική του, 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ένα ερημονήσι, στο οποίο υπάρχουν μόνο στρατιώτες επάνω, μεγαλύτερο δηλαδή από την Πελοπόννησο, όχι του Καστελόριζο, αυτό το ερημονήσι. Και χάρη στην ΑΟΣ αυτού του νησιού, ενώνεται η ΑΟΣ της Ελλάδας με την ΑΟΣ της Κύπρου. Και εάν η ΑΟΣ αυτή αποτελεί το οικονομικό έργο της πατρίδος μας, ξεπερνάμε τις 635.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μεγαλύτερη από την Ουκρανία γίνεται η Ελλάδα, η οικονομική Ελλάδα. Σε αυτό λοιπόν το εκκλησάκι, εγώ με την προτροπή κάποιων στρατηγών, απεφάσισα να κινητοποιηθώ να κάνω ένα εκκλησάκι. Και κάναμε αυτό το εκκλησάκι με συγκινητικές προσπάθειες πολλών ανθρώπων. Ήταν να κάνουμε τα εγγένεια. Και ενώ ετοιμαζόμαστε να πάμε, είχαν έρθει από την Αθήνα, ήρθε άμαθα κάπου μια διαταγή ότι δεν θα μπορούσαν οι πολίτες να πάνε, παρεμπτός κάποιων εξαιρέσεων.
Υπήρξε μια διαμαρτυρία του κόσμου που δεν το άντεχε αυτό και μεταξύ αυτών ήταν ένας 75ης Σέρβος, ο οποίος φοβήθηκε να πλησιάσει τον στρατηγό, τότε ήταν ο στρατηγός και τον αρχηγό, και ήρθε σε μένα. Και μου λέει, σε παρακαλώ πάρα, θέλω να έρθω εκεί. Εγώ έχω γονίδια σερβικά. Μόλις όμως διάβασα την ελληνική ιστορία, απέκτησα αίμα ελληνικό. Θεωρώ τον εαυτό μου Έλληνα. Διάβασα ελληνική ιστορία και στα 70 μου έμαθα ελληνικά. Σπασμένα ελληνικά. Και είπα, αυτή τη γη θέλω να την φιλήσω. Πήγα στο βορειοανατολικό άκρο της, που είναι η Οθονή. Πήγα στο, συγγνώμη, στο βορειοδυτικό. Πήγα στο βορειοανατολικό που είναι το Πίθιο. Θέλω να πάω στην Καβγό και ήθελα να έρθω εδώ στο Καστελόριζο. Και έμαθα ότι υπάρχει αυτό το νησί εκεί πέρα δίπλα που είναι και αυτό ελληνικό. Και είναι πιο ανατολικά και νότια. Θέλω να πάω να το ακουμπήσω. Και αν είναι δυνατόν να το φιλήσω. Του λέω, εγώ δεν ακούς κανένα στρατηγό, έλα μαζί μου. Ήρθε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να μην μπει πάνω στο πισάκι, ήταν κάποια ηλικία και έπεσε κάτω. Φιλούσε το χώμα. Σέρβος, ελληνόψυχος. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Για όλα αυτά, τέτοιου τύπου συγκινήσεις που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη για να αναβαπτιζόμαστε μέσα στα νάματα της αλήθειας με την ευρύτερη έννοια του όρου, χρειάζονται και αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες μας δίνουν και τη δυνατότητα να ζήσουμε, θα το πω, αρχικά μου αυτό που είπατε, και εγώ το ζήσα με εσάς, ότι μπορεί να είσαι 60, αλλά να έχεις, όχι εσείς, και για μένα παραπάνω, μπορεί να είναι κανείς 60, αλλά να έχει ανυποχώρητη νεανικότητα στην προσήλωση στις αξίες, να είναι αγέραστος. Σας εύχομαι, μαζί με τις πολλές μου ευχαριστίες για την πρόσκληση που μου κάνατε, να, τη χαρά που μου δίνετε και τη συγκίνηση ακριβώς αυτή που μου προκαλείτε, θέλω να ευχηθώ να σας αξιώσει ο Θεός να κρατήσετε αυτόν τον τόπο εδώ, όπως το κρατάτε. Εσείς, με τις πολύτεκτες οικογένειες, με τον γόνιμο παλμό της καρδιάς σας, τιμήσατε σήμερα τον αρχηγό, και πολύ καλά κάνατε. Είναι μια τιμή. Τι του προσφέρατε? Κάτι πολύτιμο. Την οικογένειά σας. Τον κάνατε μέλος αυτής της οικογένειας, εσείς που ξέρετε τι θα πει η οικογένεια. Γιατί είστε πολυμελείς οι οικογένειες. Και έτσι είναι οι οικογένειες. Και έρχεται αυτός να σας ανταποδώσει κάτι. Αυτό που σας ανταποδίδει είναι η αξία του, η οποία δεν είναι ότι ήταν υπουργός και να με συγχωρέσετε, ούτε αρχηγός και πάλι να με συγχωρέσετε, αρχηγέ. Η αξία είναι αυτό που είστε, δηλαδή το πάθος για τη ζωή, για την αλήθεια, η ακεραιότητα, η τόλμη, το ξεκάθαρο πνεύμα. Σας αντικρίζει κανείς που προηγουμένως που μιλούσατε και έβλεπε μπροστά του έναν κάθαρο άνθρωπο? Δεν τους βλέπουμε έτσι εύκολα. Αυτό το προσφέρετε εδώ ως τιμή. Λένε ότι τιμώντες τον τιμόμενο, τιμόμεν τον τιμώντα. Αυτό που εσείς ανταποδίδετε στην τιμή που σας γίνεται είναι η τιμή της αξίας σας, η τιμή αυτής της αγάπης σας, η τιμή της ζωής σας. Να ζήσετε, ο Θεός να σας ευλογεί και όλοι να σας ευλογεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.